Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση στη σημερινή έτσι ενημερωτική ημερίδα. Είναι πολύ σημαντικό που το κτίριο είναι πιστό σε αυτή τη συνήθεια, διότι ο οικοδομικός κλάδος πάντα χρειάζεται τέτοιου είδους ενημερώσεις σχετικές. Ονομάζομαι Τσιτούρας Νίκος, είμαι μηχανολόγος μηχανικός και Business Development Manager της εταιρείας Craft Paints και των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima. Σήμερα η παρουσίαση είναι δομημένη σε δύο... μισό λεπτό για να το κάνω και full screen. Σήμερα η παρουσίαση είναι δομημένη σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά μια γενική ανασκόπηση του περιβάλλοντος του κλάδου των κατασκευών σε σχέση με τα κανονιστικά πλαίσια, ποια ισχύουν και ποια συζητιούνται αυτή τη στιγμή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο τμήμα αφορά μια πολύ σύντομη παρουσίαση των τεχνικών λύσεων που μπορεί η Bioclima να προσφέρει όσον αφορά τα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης. Αρχικά να πω εντάχει δύο λόγια για τον όμιλο Druckfarben, στον οποίο ανήκει η Craft Paints και η Bioclima. Ο όμιλος Druckfarben είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, με πάνω από 40 χρόνια στην ελληνική αγορά. Απασχολεί άνω των 350 υπαλλήλων, περίπου 30 από τους οποίους εργάζονται στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, δείχνοντας έτσι και την διαρκή προσπάθεια της εταιρείας για να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ χρηστικά στον κλάδο. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις άνω των 100 στρεμάτων και δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Επίσης, αντιπροσωπεύει την Ελλάδα ως μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Nova Paint Club, στο οποίο ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία αλλά και ζητήματα προμηθειών πρώτων υλών, γεγονός το οποίο μας κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά. Οι τομείς δραστηριότητας του ομίλου είναι ουσιαστικά τέσσερις. Ο πρώτος αφορά τα αρχιτεκτονικά χρώματα και βερνίκια κάτω από το brand name της Craft Paints, καθώς και τα τελευταία 3-4 χρόνια η αντιπροσώπευση της Pratt & Lambert με under license προϊόντα, τα οποία επίσης παράγουμε για αυτή την μπράντα, είναι μια αμερικάνικη μπράντα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα λοιπά δομικά και επισκευαστικά υλικά, όπως επισκευαστικά σκυροδέματος, επισκευαστικά επιχρησμάτων, στόχους πατυλαρίσματος, υγρομονωτικά και υλικά αρμολόγησης κάτω από το brand της Craft Paints. Η τρίτη κατηγορία αφορά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης για τείχους και ταράτσες υπό το brand της Bioclima, για τα οποία και θα πούμε κάποια σήμερα στο τέλος της παρουσίασης. Και βεβαίως ο τέταρτος κλάδος που αφορά τα μελάνια εύκαμπτης συσκευασίας υπό το brand Druckfarben, που στα γερμανικά σημαίνει μελάνι εκτύπωσης. Προσπαθώ, μπαίνοντας τώρα στο πρώτο τμήμα της παρουσίασης και έτσι προσπαθώντας να αναλύσουμε το περιβάλλον της κατασκευής σήμερα, δεν γίνεται να μην πούμε κάποια πράγματα σχετικά με το περίφημο Green Deal. Το Green Deal είναι μια απόφαση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλα μαζί συνεργάζονται σε έναν κοινό στόχο μέσω διάφορων μέτρων που συναποφασίζουν. Ο απότερος στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει η πρώτη ουσιαστική και η Ευρώπη να αποτελέσει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο μέχρι και το 2050, που είναι ο τελικός χρονικά προορισμός. Στο ενδιάμεσο βέβαια υπάρχουν διάφορα checkpoints, διάφοροι σταθμοί, όπως είναι το 2030, που πάλι έχουν ποσοτικοποιηθεί και συναποφασιστεί κοινοί στόχοι, όπως βλέπουμε που αναγράφονται και στο αριστερό μέρος της διαφάνειας. Εμείς πιο πολύ να εντείνουμε την προσοχή μας στο τι έχει η Ελλάδα καταθέσει ως δέσμευση στα πλαίσια του Green Deal, δημιουργώντας ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το λεγόμενο ESEC. Το κατέθεσε το 2019 και τώρα το αναθεώρησε και το 2023 προς το αυστηρότερο, όπου αναλύει το σχέδιο αυτό τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση, που είναι επαυξημένο κατά 45%, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, που εδώ εντάσσονται και τα κτίρια, κατά 38%, την γενικότερη αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, στη θέρμανση, στη ψήξη, στις μεταφορές, στην παραγωγή συνθετικών καυσίμων και βιοκαυσίμων, καθώς και στην ελαχιστοποίηση έως εκμηδενισμό του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή,
προκειμένου να δοθούν και περισσότερα κίνητρα και λοιπές διεξόδους όσον αφορά και την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στα επιβατικά οχήματα. Άρα αυτή είναι γενικά η στόχη που έχει θέσει και έχει δεσμευτεί να έχουμε υπόψη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους επιτύχει μέχρι και το 2030. Πάμε να δούμε όμως και ποια είναι η κατάσταση τώρα στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές τις δεσμεύσεις για να έρθει εύκολα το συμπέρασμα το οποίο θα πούμε σε λίγο. Η υφιστάμενη κτηριακή κατάσταση της Ελλάδος, βάσει και της τελευταίας απογραφής της επίσημης του 2011, καθώς του 2021 ακόμα δεν έχουν αναρτηθεί τα τελικά-τελικά, άρα υπολογίζω ότι είναι και λίγο αυξημένα αυτά που θα ακούσετε, η Ελλάδα έχει περίπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε σίγουρα πάνω από 5 εκατομμύρια κτίσματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι αρκετά παλαιά. Μάλιστα, το 55% αυτών των κτισμάτων βάσει στατιστικής επειδή έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, όπου από εκείνη την περίοδο και μετά ισχύει υποχρεωτικά ο κανονισμός θερμομόνωσης, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν σχεδόν παντελή έλλειψη μόνωσης στα συγκεκριμένα κτίρια, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αν συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας και το γεγονός ότι το 41% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από τον κτηριακό τομέα, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημασία έχουν τα κτίρια στο γενικό ενεργειακό, στην γενική ενεργειακή κατανάλωση της χώρας μας. Συν ότι αν δούμε και λάβουμε υπόψη ότι σε ένα κοινό σπίτι το 65% της ενέργειας δεσμεύεται για τη θέρμανση και την ψύξη και το υπόλοιπο 35% για λοιπές ανάγκες, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικός θερμοσύμφωνος, φωτισμός κλπ. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι και από τις μέχρι στιγμής ενεργειακές επιθεωρήσεις που έχουν διενεργηθεί σε κτίρια, μόλις ένα μονοψήφιο ποσοστό της τάξης του 6% κατέταξε τα σπίτια αυτά στις ανώτερες κλάσεις, που είναι η Α και η Β, ενώ το περισσότερο κτηριακό απόθεμα είναι στις χαμηλότερες κατατάξεις, Ε και Ι, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει εκεί έξω ένα πολύ μεγάλο κτηριακό απόθεμα, το οποίο χρήζει ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην θωράκιση του κελίφους του, δηλαδή τη θερμομόνωση της τυποποίησης, της οροφής, της πιλωτής, αλλαγή κουφωμάτων κλπ. Εδώ τώρα έρχεται και ένας μηχανισμός ο οποίος πιστοποιεί κατά κάποιο τρόπο αυτές τις ενέργειες, είτε από την πλευρά του κτηρίου, οπότε έχουμε τις λεγόμενες πράσινες πιστοποιήσεις των κτηριακών κατασκευών, όπως είναι για παράδειγμα το LEED, το BREEAM, το DGNB ή το WELL, όπου βλέπουν ολιστικά το κτίριο και το ταξινομούν σε διάφορες κατατάξεις ως προς το πόσο πράσινο είναι, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις φάσεις και σχεδιασμού και κατασκευής αλλά και λειτουργίας του κτιρίου. Και έχουμε μετά στη δεξιά πλευρά τις λεγόμενες πράσινες πιστοποίησεις των προϊόντων πλέον, που αφορούν τα συστήματα και τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν, τα οποία τοποθετούνται σε αυτά τα κτίρια, όπου και εδώ διακρίνουμε την έτσι πολύ γνωστή πιστοποίηση EPD, τα Eurofins, Eurofins Gold, το EmiCode, τα Ecolabel, RedCert κλπ. Άρα αυτό είναι το γενικό πλαίσιο στο οποίο αυτή τη στιγμή κινούμαστε όσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο. Και έρχεται εδώ και να σημειωθούν, να υπογραμμιστούν τα εξής στοιχεία τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί τον Απρίλιο του 2023, απλά είναι υπό τελική διαβούλευση για κάποιες λεπτομέρειες για αυτά, που αφορούν τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες όσον αφορά τα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα και εντάχει θα τα πω, ότι μελετάται πλέον μέχρι το 2026 τα νέα δημόσια κτίρια τα οποία δομούνται να είναι υποχρεωτικά μηδενικών εκπομπών και όσον αφορά για τα νέα ιδιωτικά αυτό να ισχύσει από το 2028 και μετά, για τα υφιστάμενα δημόσια ή και μη οικιστικά κτίρια, αντίστοιχα από το 2027 να ανήκουν στην κατηγορία Ε και από το 2030 τουλάχιστον στην κατηγορία D. Και όσον αφορά για τα υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, η εισήγηση που έχει γίνει είναι να αναβαθμιστούν υποχρεωτικά στην κατηγορία Ε μέχρι το 2030 και από το 2033 και μετά να είναι τουλάχιστον στην κατηγορία Δ. Όπως όλοι καταλαβαίνετε, αυτά είναι αρκετά αυστηρά και σκιαγραφούν έτσι το τι επέρχεται από θέμα κανονισμών. Σκόπος όλων είναι το 2050 όλα τα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσουν κτίρια μηδενικών εκπομπών. Αντίστοιχες συζητήσεις και κανονισμοί μελετώνται για τα ηλιακά και φωτοβολταϊκά,
με την έννοια όπου αυτό είναι τεχνικά και, οικονομικό, και οικονομικά εφικτό να τοποθετούνται σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές, καθώς και για τα ενεργειακά πιστοποιητικά μελετάται να δημιουργηθεί νέα κατηγορία, η λεγόμενη Α0, που θα αντιστοιχεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών, καθώς και τα νέα πιστοποιητικά που αφορούν κτίρια από κατηγορίες D και κάτω να έχουν πενταετή ισχύ αντί δεκαετούς που έχουν όλα τα άλλα. Βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις σε όλα αυτά τα προγράμματα που μέχρι στιγμής αυτό το οποίο είναι, τίθεται υπόψη είναι για διατηρητέα κτίρια να εξαιρεθούν, ιστορικά κτίρια, εκκλησίες, χώροι λατρείας, βιομηχανικά, αγροτικά κτίρια, αποθήκες, προσωρινά κτίρια, οικιστικά με χρήση λιγότερο από 4 μήνες ετησίως, καθώς και τα πολύ πολύ μικρά κτίρια λιγότερο των 50 τετραγωνικών. Για όλα αυτά τι έτσι, κίνητρα δίνονται, διότι τα είδαμε έτσι αρκετά αυστηρά, γίνεται μια προσπάθεια τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την κάθε χώρα ξεχωριστά να βγουν κάποια επιδοτούμενα προγράμματα και πιστεύω ότι θα βγουν και άλλα στο μέλλον για να βοηθήσουν σε αυτή την αναβάθμιση. Ενδεικτικά εδώ έχω σημειώσει κάποια προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που ισχύουν στην Ελλάδα σήμερα, το πιο γνωστό το εξοικονομώ, καθώς και τα υπόλοιπα τα οποία μπορούν να δώσουν και μέσω μόχλευσης και στην ελληνική αγορά αρκετά έτσι, σημαντική διαφοροποίηση. Αυτό αφορά το πρώτο τμήμα, το πρώτο πλαίσιο για να δούμε πού κινόμαστε. Το δεύτερο τμήμα της παρουσίασης έχει να κάνει με μια σύντομη αναφορά για το τι έχει η Bioclima να προσφέρει προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, όπως είπαμε προηγουμένως. Τα συστήματα Bioclima της Craft Paints απαρτίζονται από 2 υποσυστήματα. Το ClimaWall που αφορά τοποθετήσεις εξωτερικής θερμομόνωσης σε τείχους και το ClimaRoof που είναι ένα ελαφροβερές σύστημα θερμοϋγρομόνωσης για δώματα, για ταράτσες. Αρχικά θα μελετήσουμε το ClimaWall που είναι τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης για τείχους. Διέπονται από όλους τους και τηρούν όλους τους απαραίτητους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Κάποια ωφέλη για τη σημασία της εξωτερικής θερμομόνωσης θα τους περάσω πολύ εντάχει, θεωρώ είναι πολύ γνωστοί στην αγορά. Βεβαίως και δίνουν μια πολύ αποτελεσματική ενεργειακή θωράκιση, προστατεύουν τα δομικά στοιχεία. Λόγω του ότι δεν είναι ανάγκη πλέον να κάνουμε δικέλη φυτικοποία, εξοικονομούμε εσωτερικό χώρο, υπάρχει πολύ μεγάλος περιορισμός των θερμογεφυρών και μείωση του κινδύνου συμπύκνωσης υδρατμών. Πλέον με όλα αυτά τα συστήματα και όλες αυτές τις διαφορετικές τεχνοτροπίες και φινιρίσματα που μπορούμε να προσφέρει και η Bioclima, δίνουμε πολυάριθμες αρχιτεκτονικές δυνατότητες διαμόρφωσης. Εναρμονίζονται τα συστήματα αυτά πλήρως με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και μάλιστα χρησιμοποιώντας όσο γίνεται το μικρότερο δυνατό πάχος θερμομονητικού υλικού, άρα εξοικονομούν και χρήματα. Και βεβαίως, αν μιλάμε για υφιστάμενα κτίρια, είναι ίσως και από τις μόνες κατά περίπτωση τοποθετήσεις που μπορεί να γίνουν όσον αφορά την θερμομόνωση της τοικοποίησης. Τα συστήματα τώρα συγκεκριμένα της Bioclima, τα ClimaWall, χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με το θερμομονητικό υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε. Είτε αυτό πρόκειται για διογκωμένη λευκή πολυστερίνη, για γραφιτούχα πολυστερίνη, για εξυλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα. Είναι όλα πιστοποιημένα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΑΔ και τηρούν όλους τους απαραίτητους κανόνες και μετρήσεις. Κάτι το οποίο να υπογραμμίσουμε ότι έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη έμφαση στο μεσογειακό κλίμα. Ποιο είναι αυτό? Χαρακτηρίζεται από έντονη ηλιοφάνεια, μεγάλες παράκτιες περιοχές, με υψηλή υγρασία, μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και βεβαίως η Ελλάδα αποτελεί και όπως και γενικά η Μεσόγειος μια σεισμογενής περιοχή, άρα έχουμε πολλές συστολοδιαστολές και πολλές μετακινήσεις. Επίσης τα συστήματα και τα 4 συστήματα προσφέρουν ενισχυμένη πυροπροστασία, έχουν μετρηθεί για την συμπεριφορά τους στη φωτιά βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13501 και μάλιστα έχουν καταταχθεί και στην ανώτερη κλάση της κατηγορίας που είναι η Α2 S1D0. Επίσης, τα συστήματα ClimaWall της Bioclima ήταν τα πρώτα ελληνικά συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης τα οποία λάβανε περιβαλλοντική επίδοση προϊόντος EPD. Οι επιλογές τέλος που δίνονται σε τελικά φινιρίσματα και αποχρώσεις είναι πάρα πολλές όπως θα το δούμε και παρακάτω. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια μπορούμε να παρουσιάσουμε τις πιστοποιήσεις και βάση του ΕΟΤΑ αλλά και τις πράσινες πιστοποιήσεις EPD. Εντάχει τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται καλύπτουν βασικά κάθε τεχνική ανάγκη.
και κάθε αισθητική απέτηση του έργου. Έχουμε, όσον αφορά τα υλικά συγκόλησης των θερμομονωτικών πλακών ή και βασικής στρώσης, τσιμεντοειδή προϊόντα, οργανικά προϊόντα, ινοπλισμένα, εύκαμπτα, με χαλαζιακά, αδρανή, κατάλληλη στιξοτροπίας ανάλογα με τη χρήση, είτε πρόκειται για γέμισμα πίσω και επικόλυση της θερμομονωτικής πλάκας, είτε για ένα πολύ ωραίο φινίρισμα της αντιρρηγματικής στρώσης από μπροστά από τη θερμομονωτική πλάκα. Οπότε έχουμε χοντρόκοκα γεμιστικά και λεπτόκοκα φινιριστά επιχρήσματα σε λευκή και σε γκρι απόχρωση. Όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα που έχουν να κάνουν με βίσματα, γωνιόκρανα, ειδικές αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, βεβαίως και τα διαθέτουμε. Και εδώ απλά να σταθούμε για λίγο στη σειρά τελικών επιχρησμάτων, κλιματόπ της ClimaWall, τα οποία είναι διαφόρων χημικών συστάσεων. Μιλάμε για ακριλικά, για σιλικονούχα, για ενδιάμεσα, όπως το λέμε, για ενδιάμεσα επιχρήσματα με την έννοια ακριλικά με ενίσχυση σιλικόνης. Τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν μικροσφαιρίδια από 100% ανακυκλωμένο γυαλί και είναι και ενοπλισμένα για να προσδίδουν ιδιαίτερες μηχανικές αντοχές με εξαιρετική ευκαμψία. Και επίσης όλη η γκάμα διαθέτει κορυφαία συμπεριφορά στη φωτιά, έχοντας αξιολογηθεί ως α2 σε 1-0 σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο. Άρα για κάθε κτίριο, ανάλογα με το πού είναι, βουνό, θάλασσα, αστική περιοχή, βιομηχανικό κτίριο, οικιστικό κτίριο, εμπορικό κτίριο, υπάρχει η κατάλληλη λύση. Εδώ βλέπουμε τις διάφορες τεχνοτροπίες και τα φινιρίσματα των τελικών επιχρησμάτων. Διαθέτουμε από 0,6 του χιλιοστού έως και 2 χιλιοστά κοκομετρία με διάφορες εσωτερικές διαβαθμίσεις. Σχεδόν ανά 0,2 του χιλιοστού έχουμε και διαφορετικό προϊόν. Και επίσης κάτω χαμηλά βλέπουμε και τις ιδιαίτερες αισθητικές γρανιτοσοβάδες της σειράς ClimaTop, που και αυτοί μπορούν να δώσουν ένα πολύ ιδιαίτερο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Τέλος, όσον αφορά για τις αποχρώσεις που κάποιος μπορεί να επιλέξει, διαθέτουμε δύο βεντάλιες. Μία είναι η Inspired Collection από την Craft Paints και η Reflective Collection. Από την Inspired Collection, μία καινοτομία έτσι εδώ και χρόνια που έχει βγάλει η Craft, είναι ότι έχει επιλέξει συγκεκριμένες άνω των 1000 αποχρώσεων, οι οποίες τις χαρακτηρίζει ως F-Shades. Και αυτές τι το ιδιαίτερο έχουν, ότι εμπεριέχουν ανόργανα πιγμέντα, οπότε έχουν αποδεδειγμένη αντοχή στην UV ακτινοβολία και έχουν ιδιαίτερη αντοχή σε εξωτερικά περιβάλλοντα. Και η Reflective Collection, που απαρτίζεται από 185 επιλεγμένες αποχρώσεις, που επίσης είναι UV resistant, αντέχουν στη UV ακτινοβολία και μάλιστα όσον αφορά για βαφή, έχουν ήδη μετρηθεί όσον αφορά την ανακλαστικότητά τους από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ακολουθούν και οι υπόλοιπες μετρήσεις σε διάφορες κοκομετρίες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και για τους σοβάδες. Αυτά αφορούν για το κλιμά roof. Και πηγαίνοντας τώρα στις ταράτσες, στα δώματα, να πούμε δύο λόγια για ένα καινοτόμο ελαφροβαρές σύστημα θερμοεγρωμόνωσης ταράτσας, το οποίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο εταιριών, της Craft Paints με την Bioclima και της Fibran. Εδώ πρόκειται ουσιαστικά η φιλοσοφία αυτού του συστήματος, όπως βλέπουμε και στις εικόνες αριστερά, είναι να πάρουμε την εξυλασμένη πολυστερίνη της Fibran και να την επικολλήσουμε με ένα ειδικό τσιμεντοειδές υλικό ενός συστατικού, το οποίο είναι και συγκολλητικό και στεγανοτικό, να το συγκολλήσουμε πάνω στην επιφάνεια της ταράτσας μας και από εκεί και πέρα, από πάνω από την εξυλασμένη πολυστερίνη, να βάλουμε δύο συστατικών τσιμεντοειδές υλικό, οπλισμένο και με πλέγμα, για τελική προστασία και μια δεύτερη υγρομονωτική στρώση. Τα φοβερά πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι, πέρα από την διπλή στεγάνωση που έχουμε πάνω και κάτω και το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εξυλασμένη πολυστερίνη της Fibran που μπορεί να μας οδηγήσει έως και 40% μείωση απολειών θερμότητας από το δώμα, είναι ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Αυτό είναι ιδανικό και μελετήθηκε κυρίως για κτίρια με προβλήματα φορτίων, καθώς το βάρος του είναι περίπου, έχει ένα μέσο βάρος γύρω στα 20 κιλά το τετραγωνικό, αρκετά μικρό. Και είναι χαμηλής όχλησης σύστημα με πολύ γρήγορη εφαρμογή και δεν απαιτεί την ανάγκη χρήσης πρέσας κονιαμάτων, οπότε είναι μια ιδανική λύση για δυσπρόσιτους χώρους εργοταξίων.
διαθέτει μια πολύ μεγάλη ευκολία στον καθαρισμό και ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχουμε ανεκτές υφιστάμενες κλίσεις στην ταράτσα, όπου προτείνουμε το πάνω σύστημα, σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνουμε το κάτω σύστημα, όπου δεν έχουμε δηλαδή καλές κλίσεις, όπου με έναν ειδικό σχεδιασμό και με κεκλειμένα ειδικά τεμάχια μπορούμε να προσδώσουμε εμείς την κλίση που επιθυμούμε στην ταράτσα μας. Εδώ βλέπουμε την διαδικασία διάστρωσης και τη λογική του συστήματος. Διαστρώνουμε το τσιμεντοειδές υλικό και επικολλούμε πάνω της φλάκης εξυλασμένης πολυστερίνης και ακολούθως συνεχίζουμε με το στάδιο της αντιρρηγματικής και στεγανοποιητικής στρώσης προκειμένου να λάβουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, έτσι, δύο-τρεις διαφάνειες σε σχέση με ενδεικτικά έργα που έχουν εφαρμοστεί τα υλικά μας. Όπως είπαμε, τα υλικά αυτά και τα συστήματα είναι κατάλληλα για διαφόρους τύπους κτηρίων και για διάφορες συνθήκες που αυτά τοποθετούνται. Οπότε έχουν εφαρμοστεί σε ξενοδοχεία, σε εκπαιδευτήρια, σε κτίρια γραφείων, σε πολυχώρους αναψυχής και σε ιδιωτικές κατοικίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, πολύ ευχαριστώ να σας απαντήσουμε στη συνέχεια.